Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό μας για όλα και για τη σημερινή ευκαιρία που μας δίνει να είμαστε μαζί στην εκπομπή μας «Απαντήσει μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε πάντοτε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα και θέματα τα οποία σας απασχολούν και μας στέλνετε στη διεύθυνσή μας μέσα στο ίντερνετ, όπως ακριβώς φαίνεται στις οθόνες σας τώρα. Θέλουμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε και να τονίσουμε ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε και δεν διεκδικούμε την αυθεντία στην ερμηνεία των γραφών, αλλά ούτε και κανείς από εμάς είναι δάσκαλος ή καθηγητής ή θεολόγος, αλλά όλοι είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού, όπου μέσα από το Λόγο τον Άγιο μαθητεύουμε τα δόγματα τα εγκεκριμένα υπό των Αποστόλων, αλλά και το θέλημα του Θεού, προσπαθούμε τουλάχιστον να γνωρίζουμε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, για να περπατάμε σε αυτό. Σήμερα θα αρχίσουμε με έναν ανώνυμο αδελφό μας ή αδελφή μας, φίλο ή φίλη μας, που λέγει: ποια εκκλησία θα λάβει μέρος στην αρπαγή? Αυτή που έχει την ορθοτόμηση αλλά δεν έχει αγάπη? Αυτή που έχει την αγάπη αλλά δεν έχει πλήρη ορθοτόμηση, ή κάποια άλλη? Είναι μια ερώτηση που απασχολεί όλους μας, γιατί είναι γραμμένο από τον Χριστό να είμαστε έτοιμοι, γιατί καθήν ώραν δε στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Εκείνο λοιπόν που είναι το κρίσιμο σημείο είναι πώς πρέπει να είμαστε για να είμαστε έτοιμοι. Μέσα από το Λόγο του Θεού θα ξεκινήσω από το άσμα ασμάτων, που είναι ένα υπέροχο άσμα δοξολογίας και ύμνου της αγάπης του νυμφίου και της νύμφης, βεβαίως γραμμένο δια Πνεύματος Αγίου μέσα στο Θεόπνευστο Λόγο. Μέσα λοιπόν σε αυτό το όμορφο βιβλίο, το οποίο έχει γραφτεί από τον Σολομώντα, τον άνθρωπο στον οποίο ο Θεός έδωσε την μεγαλύτερη σοφία που εδόθη ποτέ σε άνθρωπο, άνωθεν σοφία, αλλά για τα πράγματα τα υπό των ουρανών. Μέσα λοιπόν από αυτό το προφητικό βιβλίο άσμα ασμάτων θα δούμε τρεις αποκαλύψεις στη γη υπό των ουρανών που θα λάβουν χώρα της Εκκλησίας του Χριστού. Η πρώτη αποκάλυψη της Εκκλησίας του Χριστού είναι στο τρίτο κεφάλαιο και στο έξι εδάφιο, όπου αναφέρεται: «Τι σάφτη η αναβαίνουσα από τη ερήμου, ως στήλη καπνούτε θυμιαμένη με σμύρνα και λίβανο με πάσα αρωματική σκόνη του μυρεψού». Αυτή είναι η πρώτη αποστολική εκκλησία που ανέβηκε από την έρημο, εκεί δηλαδή που δεν υπήρχε τίποτα το σαν έργο Θεού, τίποτα σαν ενέργειες Θεού, όλα τα έθνη ήσαν στην λατρεία των ειδώλων, αλλά και αυτός ο λαός Ισραήλ ήταν στην αποστασία, όχι της ειδωλολατρείας αλλά της υποκρισίας. Και ξαφνικά εμφανίστηκε η Εκκλησία του Χριστού προσδιορισμένη προκαταβολής κόσμου, την οποία περιγράφει προφητικά ο Λόγος του Θεού σαν αναβαίνουσα από την έρημο, ως στήλη καπνού που καλύπτει
όλα, γιατί όταν ανεβαίνει ο καπνός καλύπτει όλη την περιοχή, έτσι έγινε και με την Εκκλησία του Χριστού, κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη, πιστεύθηκε το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη, τεθυμιαμένη με Σμύρνα και με Λίβανο και με πάσαν αρωματική σκόνη του μυρεψού, γεμάτη δηλαδή από προσευχές, θυμιάματα που είναι οι προσευχές των Αγίων, χαρίσματα Πνεύματος Αγίου, αλλά και διακονίες και ενέργειες Θεού μέγιστες. Αυτή λοιπόν είναι η αποκάλυψη της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Όμως υπάρχει και η αποκάλυψη της τελευταίας Αποστολικής Εκκλησίας που περιγράφεται στο 6ο κεφάλαιο και στο 8ο εδάφιο στο ίδιο βιβλίο Άσμα Ασμάτων. Διαβάζω. «Εξήκοντα βασίλισσα είναι και εγδοήκοντα επαλακέ και νεάνιδες αναρρύθμιτη, μία είναι η περιστερά μου, η αμόμητός μου. Αυτή είναι η μόνη της μητρός αυτής, είναι η εκλεκτή της τεκούσης αυτήν. Είδον αυτήν οι θυγατέρες και μακάρισαν αυτήν. Εβασίλισε και επαλακέ και επίνεσαν αυτήν. Της αυτή προκύπτουσα ως η αυγή, ωραία ως η σελήνη, λάμπουσα ως ο ήλιος, τρομερά ως στράτευμα μεσημαίας». Είναι λοιπόν μια εκκλησία η οποία θα προκύψει όπως προκύπτει η αυγή, δηλαδή στο απόλυτο σκοτάδι εμφανίζεται η αυγή σιγά σιγά, είναι ωραία, θα είναι ωραία σαν τη σελήνη, θα είναι λάμπουσα ως ο ήλιος και θα είναι τρομερά ως στράτευμα μεσημαίας μετά από μάχες που έχουν θριαβεύσει οι στρατιώτες, ο στρατός και έχουν πάρει πολλές εχθρικές σημαίες. Αυτή είναι η αποκάλυψη της τελευταίας, της δεύτερης και τελευταίας Αποστολικής Εκκλησίας, όπου καθώς λέγει εξήκοντα βασίλισσε θα είναι και ογδοήκοντα παλακέ και οι νεάνιδες οι αναρρύθμιτοι, θα υπάρχουν πολλές εκκλησίες, πολλά δόγματα, θα είναι κατακερματισμένος ο χριστιανικός κόσμος μέσα σε διάφορες διδασκαλίες και απόψεις, μικρές και μεγάλες, βασίλισσες, αλλά και όπως λέει η Γραφή και παλακές, αλλά και νεάνιδες αναρρύθμιτοι, και ξαφνικά θα προκύψει μία εκκλησία που θα είναι η περιστερά μου, όπως λέει ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού, η περιστερά μου η Αγία, και το κύριο χαρακτηριστικό της περιστεράς είναι ότι συμβολίζει το Πνεύμα το Άγιο, ήρθε το Πνεύμα το Άγιο στον Κύριο εν είδη περιστεράς. Συμβολίζει λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο, μια εκκλησία Πνεύματος Αγίου, η οποία όμως θα έχει και ορισμένα χαρακτηριστικά συγκεκριμένα. Πρώτον θα είναι αμόμητος, γιατί η εκκλησία θα είναι, όπως μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού, του Χριστού όταν θα έρθει ο Κύριος να την παραλάβει, Αγία, τέλεια, αμόμητος, ένδοξη, μη έχουσα κοιλίδα, ηρητίδα, ετήτων, τιούτων. Το πρώτο χαρακτηριστικό λοιπόν της Εκκλησίας είναι ο αγιασμός. Και ο αγιασμός, όπως ξέρουμε, έρχεται στη ζωή του ανθρώπου από το Λόγο του Θεού και από τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η μόνη της μητρός αυτής. Θα είναι μία που μοιάζει, και δυστυχώς θα είναι μόνο μία, ή ευτυχώς θα είναι μόνο μία, η οποία θα είναι σε όλο τον κόσμο και από όλο τον κόσμο, μόνο μία που θα μοιάζει στη μητέρα της, στην Νέα Ιερουσαλήμ, που είναι η μήτυρ πάντων ημών, όπως λέγει η Γραφή. Θα μοιάζει ακριβώς στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Δεν θα έχει πρόσθετα, αλλά και δεν θα της λείπει τίποτα. Όπως είναι ακριβώς γραμμένη μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι η εκλεκτή της τεκούσης αυτή. Αλλά άρα θα είναι και εκλεκτή από το Θεό, εκλεγμένη από το Θεό. Θα είναι η Εκκλησία δηλαδή εκείνη η μοναδική, όπου ανάμεσα από πολλά δόγματα και πολλές διαιρέσεις του χριστιανικού κόσμου θα προκύψει ξαφνικά ως η αυγή, και αυτή η ενέργεια θα είναι ενέργεια Θεού. Ο Θεός λοιπόν
θα δημιουργήσει, καθώς είπε ο Χριστός, εγώ, είπε στον Πέτρο, στον Απόστολο Πέτρο, «Σύ είσαι Πέτρος και επιτάφτης της πέτρας, εγώ θα οικοδομήσω την εκκλησία μου». Και ποια είναι αυτή η πέτρα? Η ομολογία του κηρύγματος, η ομολογία του Ιησού Χριστού, η ομολογία των ανθρώπων. Είναι βεβαίως ασφαλές να ισχυριστούμε ότι αυτή η εκκλησία δεν έχει αρχηγούς, δεν έχει ηγεμόνες, δεν έχει ηγείτερες, αλλά έχει μόνο δούλους που υπηρετούν τον Ιησού Χριστό, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Μία Εκκλησία μοναδική, την οποία ο ίδιος ο Θεός θα δημιουργήσει τις έσχατες ημέρες, και αλήθεια είναι ότι βλέπουμε σε όλη την Οικουμένη να δημιουργείται αυτή η Εκκλησία που έχει δύο χαρακτηριστικά: ορθοτομεί το λόγο της αληθείας και περπατάει στις εντολές του Κυρίου, που είναι η αγάπη του Χριστού. Όμως, αν προχωρήσουμε λίγο, θα δούμε και την τρίτη αποκάλυψη της Εκκλησίας, που είναι η Εκκλησία της Αρπαγής, στο κεφάλαιο 8, διαβάζω από το 5 εδάφιο. «Τις αύτη αναβαίνουσα από τη ερήμου, επιστηριζωμένη επί των αγαπητών αυτής». Αυτή είναι η Εκκλησία την οποία θα έρθει να παραλάβει ο Χριστός, θα είναι μια εκκλησία που ο Χριστός θα την έχει δημιουργήσει, και το κύριο χαρακτηριστικό της τις τελευταίες ώρες που θα έρθει ο Χριστός να την παραλάβει είναι ότι θα ελπίζει μόνο σε Αυτόν. Θα επιστηρίζεται μόνο στο Χριστό. Μια εκκλησία που δεν θα έχει αλλού στήριγμα παρά μόνο στον Ιησού Χριστόν τον Κύριον, και είναι αυτή η εκκλησία για την οποία είπε, γράφει ο Λόγος του Θεού, ότι η Εκκλησία λέγει ελθέ, να το διαβάσω από μέσα, «και το πνεύμα και η νύμφη λέγουσι ελθέ. Και ως της ακούει ας είπει ελθέ, και ως της διψά ας έλθει, και ως της θέλει ας λαμβάνει δωρεάν το είδωρ της ζωής». Μία Εκκλησία λοιπόν που θα λέγει ελθέ Κύριε, και αυτό θα είναι το χαρακτηριστικό του τέλους, όπου είναι γεγραμμένο ότι το Ευαγγέλιο τούτο θα κηρυχθεί σε όλη την Οικουμένη και ύστερα θα έρθει το τέλος. Και όταν η Γραφή λέει για το Ευαγγέλιο τούτο, εννοεί την ορθοτόμηση του Λόγου του Θεού. Το Ευαγγέλιο όχι όπως το έχουν κηρύξει, το κηρύττουν οι άνθρωποι προσθέτοντας παραδόσεις, προσθέτοντας απόψεις, γνώμες και φτάνοντας μέχρι και αιρέσεις απολίας, ετεροδιδασκαλίες. Πράγματα δηλαδή που αλλοιώνουν την αλήθεια του Ευαγγελίου. Όμως θα ήθελα να διαβάσω και από τον Ισαΐα τον προφήτη, όταν περιγράφει την αρπαγή της Εκκλησίας στο ΚΣ κεφάλαιό του, στο 26ο κεφάλαιο και στο 3 εδάφιο, προφητικά περιγράφει την αρπαγή και τα χαρακτηριστικά της, λέγοντας «Ανοίξατε τα σπήλας και θέλει σέλθει το δίκαιον έθνος, το φυλάτων την αλήθεια». Να λοιπόν, και το κύριο χαρακτηριστικό της Εκκλησίας της Αρπαγής είναι το δίκαιον έθνος, μέσα στη δικαιοσύνη του Θεού, που η δικαιοσύνη του Θεού είναι η αγάπη, είναι η ορθοτόμηση, είναι η αλήθεια, αλλά όχι μόνο έχει την αλήθεια και την αγάπη, αλλά το κύριο χαρακτηριστικό της είναι ότι φυλάτει την αλήθεια. Αλλά και όταν περιγράφεται στο Ευαγγέλιο, στον Ισαΐα, η τελευταία εκκλησία, λέγοντας «εν τες εσχάτες ημέρες το όρος του οίκου του Κυρίου θέλει στηριχθεί επί της κορυφής των ωραίων και υψωθεί περάνω των βουνών, και πάντα τα έθνη θέλουν σιρέοι και πολλοί λαοί θέλουν υπάγοι, και η ποιή έλθετε ας αναβόμενοι στο όρος του Κυρίου εις τον οίκον του Θεού του Ιακώβ, και θέλει διδάξει ημάς τα σοδούς αυτού, και θέλομεν περιπατήσει εν τες τρίβεις αυτού. Διότι εξιών θέλει εξέλθει νόμος και ο λόγος του Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ, και θέλουν συγκρίνει ένα μέσον εθνών, και θέλει ελέγξει πολλούς λαούς, και θέλουν συσφυριλατήσει τας μάχερας αυτών διαενία και τας λόγχας αυτών διαδρέπανα, δεν θέλουν συσηκώσει μάχεραν έθνος εναντίον έθνους, ουδέ θέλει μάθει πλέον τον
πόλεμον, οίκος Ιακώβ έλθετε και ας παρυπατήσομεν εν το φωτί του Κυρίου. Το κύριο χαρακτηριστικό λοιπόν των εσχάτων ημερών, όπου θα υψωθεί το όρος του οίκου του Κυρίου υπεράνω πάντων των βουνών και θα στηριχθεί επί της κορυφής των αραίων, είναι ότι εκεί ο Κύριος θα διδάξει ημάς τα σωδούς αυτού. Άρα το πρώτο χαρακτηριστικό της Εκκλησίας της Αρπαγής μοιάζει να είναι η ορθοτόμηση του Λόγου του Θεού και όχι μόνο. Όμως αν πάμε και στην Καινή Διαθήκη που μας ενδιαφέρει πολύ περισσότερο, ο Λόγος του Θεού περιγράφει πρώτα-πρώτα την Εκκλησία του Χριστού και πώς πρέπει να είναι και ποια είναι. Ποια είναι η Εκκλησία του Χριστού, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της. Λέγει, διαβάζω λοιπόν από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους την πρώτη, στο 12 γιώτα β κεφάλαιο και στο 27 εδάφιο. Και εσείς είστε σώμα Χριστού και μέλη κατά μέρος. Και άλλους μεν έθεσεν ο Θεός εν τη Εκκλησία πρώτων Αποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, επί τα θαύματα, επί τα χαρίσματα ιαμάτων, βοηθείας, κυβερνήσεις, ήδη γλωσσών, μη πάντες είναι Απόστολοι, μη πάντες προφήτε, μη πάντες διδάσκαλοι, μη πάντες συνεργούσι θαύματα, μη πάντες έχουσι χαρίσματα ιαμάτων, μη πάντες λαλούσι γλώσσας, μη πάντες διερμηνεύουσι. Ζητείτε δε με τα ζήλου τα καλύτερα, τα μείζωνα, λέει το κείμενο, χαρίσματα, και τι πολλήν υπερέχουσαν οδόν σας δεικνύω. Το πρώτο λοιπόν χαρακτηριστικό είναι ότι υπάρχουν διακονίες που ο Χριστός δίδει στην Εκκλησία δια των καταρτισμών των Αγίων, για να γνωρίσουν τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Γι' αυτό δίδει αποστόλους, διδασκάλους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες, για τον καταρτισμό του Αγίου, των Αγίων δίδει ο Χριστός τις διακονίες μέσα στην Εκκλησία, αλλά ταυτόχρονα δίδει και χαρίσματα Πνεύματος Αγίου, που είναι λόγος σοφίας, λόγος γνώσεως, προφητεία, διερμηνία γλωσσών, πίστης, 9 χαρίσματα, για την οικοδομή των Αγίων, τις διακονίες για τον καταρτισμό των Αγίων, τα χαρίσματα για την οικοδομή των Αγίων, ώστε μέσα σε αυτή την Εκκλησία να υπάρχει γνώσης, να υπάρχει αποκάλυψης και να υπάρχει και η δόξα του Θεού που αποκαλύπτεται με τα χαρίσματα που το Πνεύμα το Άγιο δίνει στην Εκκλησία. Όμως, για να είναι ολοκληρωμένη, πλήρης και τέλεια η Εκκλησία του Χριστού, ο Απόστολος Παύλος μας τονίζει ότι υπάρχει και άλλη υπερέχουσα οδός άνευς της οποίας η Εκκλησία του Χριστού δεν είναι τέλεια, πλήρης, αγία, έτοιμη για την αρπαγή της Εκκλησίας. Και ποια είναι αυτή η υπερέχουσα οδός, διαβάζω, γιώτα γάμα κεφάλαιο, 13 κεφάλαιο. Αν λαλώτας γλώσσας των ανθρώπων και των αγγέλων, αγάπη δε μη έχω, έγινα χαλκός ηχών και κύβαλων αλαλάζων. Και αν έχω προφητεία και εξεύρω πάντα τα μυστήρια και πάσαν την γνώση, και αν έχω πάσαν την πίστη ώστε να μετατοπίζω όρη, αγάπη δε μη έχω, είμαι ουδέν. Και αν πάντα τα υπάρχοντά μου διανύμω, και αν παραδώσω το σώμα μου δια να καυθώ, αγάπη δε μη έχω, ουδέν ωφελούμαι. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Λόγος του Θεού να μας παρουσιάσει αυτό το σύνδεσμο της τελειότητος, τον τρόπο που τελειοποιείται η Εκκλησία ώστε να γίνει αμόμητος, τέλεια, αγία, μη έχουσα κοιλίδα, ηρητίδα, ητήτων, τιούτων, που είναι η αγάπη. Γιατί, εάν μέσα σε μια εκκλησία υπάρχουν άνθρωποι που λαλούν τις γλώσσες των ανθρώπων αλλά και των αγγέλων, δια Πνεύματος Αγίου, με το χάρισμα ήδη γλωσσών, αλλά αν αυτοί δεν έχουν αγάπη, είναι χαλκός ηχών και κύμβαλων αλαλάζων, άχρηστο στα μάτια του Θεού το υπέροχο αυτό χάρισμα των τα είδη γλωσσών. Αλλά κι αν ακόμη ένας άνθρωπος έχει προφητεία και γνωρίζει πάντα τα μυστήρια και έχει πάσαν τη γνώση και αν έχει πάσαν την πίστη ώστε και όρη να μετατοπίζει, είναι δηλαδή και με διακονίες του Ιησού Χριστού για τον καταρτισμό των Αγίων αλλά και με χαρίσματα Πνεύματος Αγίου για την οικοδομή της Εκκλησίας,
Και δεν έχουν, και δεν έχει αυτή η εκκλησία, και δεν έχουν αυτοί οι άνθρωποι, αυτός ο άνθρωπος αγάπη, τότε είναι ουδέν, τίποτα, άχρηστο κι αυτό στα μάτια του Θεού. Και αν ακόμη θυσιάζεται στο έργο του Θεού, θυσιάζει τον εαυτό του, θυσιάζει τα υπάρχοντά του, αλλά και το σώμα του, αν χρειαστεί να το δώσει να καυθεί και δεν έχει αγάπη, δεν υπάρχει κανένα όφελος αυτόν. Μάλιστα, ο Απόστολος Παύλος, πριν συνεχίσω, λέει στην επιστολή του προς Γαλάτας κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι ανάγκη να το διαβάσουμε, γιατί μιλάει για την αρπαγή της Εκκλησίας στο πέμπτο κεφάλαιο και στο πέντε εδάφιο, έψιλον κεφάλαιο, πέντε εδάφιο. Διότι εμείς δια του Πνεύματος προσδοκόμεν εκ πίστεως την ελπίδα της δικαιοσύνης μας, που είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Γιατί όλοι εμείς, καθώς λέει ο Απόστολος Παύλος, αναγεννηθήκαμε από τον Πατέρα Θεό δια του Ιησού Χριστού, δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, εις ελπίδαν ζώσα, εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντον και αμάραντον. Άρα η ελπίδα της δικαίωσής μας είναι η αρπαγή της Εκκλησίας, την οποίαν προσδοκόμεν, λέει ο Απόστολος Παύλος, δια του Πνεύματος του Αγίου, διότι εν Χριστώ Ιησού ούτε περιτομή έχει ισχύν την ούτε ακροβιστία, αλλά πίστης δια αγάπης ενεργουμένη. Αυτό λοιπόν είναι το κύριο χαρακτηριστικό των ανθρώπων που περιμένουν την αρπαγή της Εκκλησίας. Πίστης δια αγάπης ενεργουμένη. Πίστης στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, στην ορθοτόμηση στο Λόγο του Θεού, στην απόλυτη αλήθεια, την υπερτάτη αλήθεια που είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, δια του οποίου σωζόμεθα, εάν περιπατώμεν μέχρι το τέλος εις αυτό. Πίστης λοιπόν στο Ευαγγέλιο του Χριστού, η οποία ενεργείται όμως στη ζωή μας μέσα από την αγάπη. Μια αγάπη βεβαίως όχι συναισθηματική, αλλά μια αγάπη όπως την περιγράφει ο Λόγος του Θεού στην επιστολή του ο Απόστολος Ιωάννης τη Δευτέρα και στο εδάφιο 6. Και αυτή είναι η αγάπη, να περιπατώμεν κατά τα εντολάς αυτού. Αυτή είναι η εντολή, καθώς οικούσατε απαρχής, να περιπατείτε εις αυτήν. Αγαπάτε αλλήλους, καθώς εγώ σας αγάπησα. Μέσα λοιπόν στην Εκκλησία του Χριστού, που όπως διαβάσαμε από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, υπάρχει η ορθοτόμηση του Λόγου του Θεού, η οποία δίδεται από τις διακονίες για τον καταρτισμό των Αγίων. Υπάρχει η οικοδομή του παράκλητου, του Πνεύματος της Αληθείας μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, που γίνεται με τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, αλλά η τελειοποίηση είναι δια της αγάπης. Αλλά μια αγάπη όχι συναισθηματική, μια αγάπη που εκπληρώνει τις εντολές του Χριστού και περιγράφεται. Η αγάπη ποτέ πάντοτε μακροθυμεί, αγαθοποιεί, η αγάπη δεν φθονεί. Η αγάπη δεν αυθαδιάζει, δεν επέρεται, δεν ασχημονεί, δεν ζητεί τα εαυτής, δεν παροξύνεται, δεν διαλογίζεται το κακό, δεν χαίρει στην αδικία, συγχαίρει στην αλήθεια, πάντα ανέχεται, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει και πάντα υπομένει. Δύο πράγματα είναι αυτά που μένουν στον αιώνα. Όλα θα παρέλθουν, μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού. Μόνο ο Λόγος του Θεού θα μείνει στον αιώνα, αλλά μαζί με το Λόγο του Θεού και η αγάπη. Γιατί η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Ενώ και προφητείες και γλώσσες και γνώσεις θα καταργηθούν, η αγάπη όμως ουδέποτε εκπίπτει. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Άρα λοιπόν η απάντηση στο ερώτημά σου, αγαπητέ φίλε ή φίλη, ποια είναι η Εκκλησία που θα πάρει μέρος στην αρπαγή, είναι αυτή η οποία ορθοτομεί το Λόγο της Αληθείας, στην οποία εργάζεται ο Χριστός με τις διακονίες προς καταρτισμόν των Αγίων, στην οποία εργάζεται ο Παράκλητος το Πνεύμα της Αληθείας με τα χαρίσματα
για την οικοδομή της Εκκλησίας, αλλά ιδιαιτέρως στην Εκκλησία εκείνη στην οποία υπάρχει η αγάπη, που είναι ο σύνδεσμος της τελειότητος, και δια της αγάπης υπάρχει η τελειοποίηση. Τέλειοι γίνεστε, καθώς ο Πατέρας σας ο Θεός είναι τέλειος και περιπατείτε εν αγάπη. Μιμητέ του Θεού γίνεστε και περιπατείτε εν αγάπη. Η τελειοποίηση λοιπόν της Εκκλησίας, γιατί η Εκκλησία θα πρέπει να γίνει τελεία, άγια, ένδοξη, μη έχουσα κοιλίδα ή ρητίδα ή τίτων τιούτων, έρχεται μέσα από την ορθοτόμηση, αλλά ιδιαιτέρως και από την αγάπη, καθώς και η αγάπη δεν είναι ανθρώπινο επίτευγμα, αλλά η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου. Ας δούμε όμως και την όμορφη παραβολή των 10 παρθένων, στην οποία μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού ότι η βασιλεία των ουρανών θα ομοιωθεί με 10 παρθένες, οι οποίες αφού έλαβαν τις λαμπάδες αυτών εξήλθον εις απάντησιν του νυμφίου. 10 παρθένες είναι 10 αναγεννημένοι εκκλησίες, τα λέγαμε, αναγεννημένοι άνθρωποι με τη λαμπάδα τους αναμένη, που βγήκανε να προϋπαντήσουν τον Ιησού Χριστόν που θα έρθει να τις παραλάβει. Όμως ο Λόγος του Θεού παρατηρεί και βλέπει ότι 5 από αυτές είναι μωρές, δυστυχώς, αλλά και 5 από αυτές είναι φρόνιμες. Οι φρόνιμες θα εισέλθουν εν τέλει. Οι μωρές δεν ξέρουν ότι είναι μωρές, ούτε οι φρόνιμες ξέρουν ότι ο Θεός τις έχει κατατάξει στις φρόνιμες. Και οι 10 είναι αγαπημένες και εξήλθαν. Αλλά ευράδυνο νυμφίος και οι 10 εκοιμήθησαν. Περί το μέσον της νυχτός, εν το μέσο της νυχτός ακούγεται κραυγή μεγάλη. Ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθεται εις απάντησιν αυτού. Και εξήλθαν και οι 10, αλλά οι λαμπάδες τους τρεμόσβηναν, έσβηναν. Και εδώ τώρα φαίνεται το χαρακτηριστικό αυτών που θα εισέλθουν. Οι 5 φρόνιμες είχαν ένα δοχείο, μέσα στο δοχείο είχαν λάδι, απαραίτητο για να αναβαθμίσουν, αν μπορώ να πω αυτή την έκφραση, την αναγέννησή τους, για να ξαναέλθουν στην παρουσία του Θεού, για να ξαναπληστούν Πνεύματος Αγίου, έριψαν λάδι και άναψαν οι λαμπάδες τους. 5 μωρές όμως δεν είχαν λάδι, ζήτησαν από τις 5 φρόνιμες στην παραβολή αυτή, αλλά είπαν δεν έχουμε, πηγαίνετε να αγοράσετε. Και έφυγαν. Αλλά όταν επέστρεψαν με λάδι, η πόρτα είχε κλείσει. Και χτύπαγαν την πόρτα να ανοίξει, αλλά ο Κύριος της είπε «Αληθώς σας λέγω, δεν σας γνωρίζω». Δεν σας ξέρω πώς θα εισέλθετε μέσα. Και έμειναν έξω. 5 φρόνιμες μέσα, 5 μωρές έξω. Και ο Κύριος μας λέει, εγώ θα σας πω ποιος είναι ο φρόνιμος, δούλος ο φρόνιμος και ποιος είναι ο μωρός. Εξηγεί λοιπόν στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου και στο κεφάλαιο Ζήτα, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός λέγοντας «Δεν θέλεις έλθει στη βασιλεία των ουρανών πάσο λέγον προς εμέ Κύριε Κύριε, αλλά οπράττων το θέλημα του Πατρός μου του εν της ουρανής. Πολύ θέλω συνειπεί προς εμέ εκείνη τη μέρα Κύριε δεν προφητεύσαμε εν το όνομα σου και εν το όνομα σου εξεβάλαμε δαιμόνια και εν το όνομα σου κάναμε θαύματα πολλά και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα. Φεύγετε από εμού η εργαζόμενη την ανομία». Και εξηγεί. Πας λοιπόν ως τις ακούει τους λόγους μου τούτος και κάμνει αυτούς. Θέλω μειώσει αυτόν με άνδρα φρόνιμων ως τις οικοδόμησε την οικίαν αυτού επί την πέτρα
Και κατέβη η βροχή και ήλθαν οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέβαλαν στην οικίαν εκείνη και δεν έπεσε, διότι τότε θεμελιωμένη επί την πέτρα. Και πάσο ακούν τους λόγους μου τούτους και μην κάμνουν αυτούς. Θέλει ομοιωθεί με άνδρα μωρών, όσο σοκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την άμμον. Και κατέβη η βροχή και ήλθαν οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέβαλαν εις την οικίαν εκείνη και έπεσε και η το υπτώσεις αυτής μεγάλη. Το κύριο χαρακτηριστικό λοιπόν των φρονίμων από των μωρών είναι φρόνιμος αυτός που ακούει τους λόγους μου και κάνει αυτούς, ενώ μωρός είναι αυτός που ακούει τους λόγους μου και δεν κάνει αυτούς. Σε αυτούς θα κλείσει πόρτα. Ακούει τους λόγους μου αλλά δεν κάνει αυτούς. Και να δούμε τώρα ποια είναι η εντολή του Θεού. Ποιος είναι ο λόγος του Θεού, τι ο Θεός θέλει από μας. Διαβάζω από την επιστολή του Ιωάννου την πρώτη. Και αυτή είναι η εντολή του Θεού. Το να πιστεύσομεν εις το όνομα του Υιού αυτού Ιησού Χριστού και να αγαπώμεν αλλήλους, καθώς έδωκεν εντολήν εις ημάς. Δύο είναι λοιπόν τα χαρακτηριστικά. Να πιστεύσουμε στο όνομα του Χριστού. Να πιστεύσουμε στα λόγια του Χριστού. Να πιστεύσουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Αλλά και να υπακούσουμε στην καινούργια εντολή του, αγαπάτε αλλήλους καθώς εγώ σας αγάπησα. Αυτός λοιπόν που ακούει τα λόγια μου και τα πράττει είναι φρόνιμος, έχει λάδι, έχει τη δύναμη, καθώς είναι και γραμμένο θέλετε, λάβει δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας, μπορεί να πληρωθεί Πνεύματος Αγίου και να συνεχίζει η σωτηρία του να αναζωοποιείται, να ζωγονείται, ενώ ο μωρός είναι αυτός που δεν έχει λάδι, που δεν έχει δύναμη, άρα δεν μπορεί να είναι εκτελεστής του Λόγου του Θεού παρά μόνο ακροατής. Και έτσι όταν θα έρθει η στιγμή αυτή θα ακουστεί το τρομακτικό: ποτέ δεν σας εγνώρισα, φύγετε από μου οι εργαζόμενοι την ανομία, αν και προφητεύανε και εξεβάλλανε δαιμόνια και θαύματα πολλά, αλλά όχι αυτοί, ο Χριστός δι' αυτούς, με τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά ο Θεός ποτέ δεν τους είχε προγνωρίσει ότι αυτοί θα μείνουν έως τέλους, γιατί ο υπομείνας έως τέλους θέλει σωθεί. Θα μείνουν έως τέλους στο Λόγο του Θεού και στην αγάπη του Θεού. Η Εκκλησία λοιπόν, αγαπητέ φίλε, που θα λάβει μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας, είναι η Εκκλησία την οποία στις έσχατες ημέρες θα οικοδομήσει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός με το Λόγο Του και τη δύναμη του Πνεύματός Του του Αγίου, και ο Πατέρας Θεός δια Πνεύματος Αγίου θα γεμίζει τις καρδιές των ανθρώπων της Εκκλησίας αυτής με την αγάπη. Ήθε ο Θεός να μας κατατάξει σε αυτή την Εκκλησία, αλλά και εμείς να εξητούμε αυτή την Εκκλησία. Όχι οποιαδήποτε εκκλησία βρίσκεται μπροστά μας, αλλά την Εκκλησία που έχει τις διακονίες του Χριστού, έχει τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, και μέσα σε αυτή την Εκκλησία δεν υπάρχουν τσακωμοί, τυχόνιες, γιατί υπάρχει ο σύνδεσμος της τελειότητος που είναι η αγάπη. Μία Εκκλησία λοιπόν, Αγία, αμόμητο, τέλεια, ένδοξη, μία έχουσα κοιλίδα ηρητή δετήτων τιούτων, που είναι η νύμφη του Χριστού, η επιστηριζωμένη επί των αγαπητών αυτής. Εδώ αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας πέρασε. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί στην επόμενη εκπομπή μας, απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε με πολύ αγάπη κάθε ευλογία πνευματική εν της επουρανίης να σας χαρίζει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού, μέχρι να έρθει να μας παραλάβει ο Κύριος μας, ο αγαπημένος της ψυχής μας. Ο Θεός να είναι μαζί σας.